λουλούδι. Δεν τρέπεσαι. Πού είναι αυτή η εγκύκλειος. Δεν τρέπεσαι να ρωτάς αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτά. Πρώτον, σας ακούω και απαιτώ κι εγώ μία απάντηση. Μη μιλάς πάνω μου, μιλάω. Ελάτε, ελάτε, γιατί έχουμε δύο λεπτά. Κύριε Πολάκη, προσέξτε πώς μιλάτε. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάτε με αυτόν τον τρόπο. Πραγματικά. Ωραία. Ούτω αυτό που πρέπει να πάρουμε πίσω που δεν έχει ψηφιστεί. Είστε ψεύτης. Είστε μεγάλος ψεύτης. Του γιάσω. Έζετε χαζί γιατί δεν είστε. Και δεν ξέρω και με ποιον μιλάω τώρα. Είναι η γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σιρεγγέλα, και σας ρωτάει. Υπάρχει κάτι για να... Κυρία Σιρεγγέλα, να πάρει να κάνει κάποια δουλειά, γιατί δεν ξέρει. Με ρωτάει ποιο φεκ. Τώρα, να δει αυτά που ψηφίσατε, κύριε Πολάκη μου. Να δει αυτά που ψηφίσατε. Να σας πω, κύριε Πολάκη, υπάρχει κάποιο δεν σας φοβόμαστε. Ούτε όταν μιλάτε, ούτε όταν μας απειλείτε. Λοιπόν, όταν θα μιλάτε, θα μιλάτε με στοιχεία. Πού είναι αυτή η εγκύκλειος. Και να μην έχετε το θράσος να σιωπήσετε και να κάνετε, να δώσετε... Κύριε Πολάκη, ακόμα δεν έχετε απαντήσει όμως. Γιατί από συστάσεις του ελληνικού κράτους λειτουργούμε με εγκυκλίους και νόμους. Ποιοι είναι αυτοί οι νόμοι και ποιοι είναι αυτοί. Κύριε Πολάκη, τώρα είναι δυνατόν να λέτε σε πολιτικό αντίπαλο να το βουλώσει. Είστε απαράδεκτος. Για μια ακόμη φορά είστε απαράδεκτος. Δεν σας φοβόμαστε. Να κάνετε αυτό που πρέπει και σιωπή. Να κάνετε αυτό που... Καλά. Λοιπόν, άντε, για μια άντε, ακόμη μπράβο. Φορά γιατί είστε απαράδεκτος να προσέχετε πώς μιλάτε, να προσέχετε πώς μιλάτε σε πολιτικούς αντιπάλους. Δεν σας έχουμε προσβάλει, συνεχίζετε και προσβάλλετε, είστε επίοικος απαράδεκτος και ψεύτης μεγάλος. Δεν φοβόμαστε τις φωνές σας. Δεν χρειάζεται καμία Σιρεγγέλα να μας πει τι γίνεται. Τελειώσατε τις φωνές σας, μπορούμε να, μας, να μιλήσουμε, μας επιτρέπετε, εσείς ο Δημοκράτης. Εσείς ο Δημοκράτης, θα μας επιτρέψετε να μιλήσουμε. Ανοίξτε.